Επιλέξαμε τη Θεσσαλονίκη, την καρδιά της Μακεδονίας, για να παρουσιάσουμε νέα ψηφιακά εργαλεία του κλιματολογίου που παρουσιάζονται για πρώτη φορά πανελλαδικά. Και σε συνεργασία με το τοπικό γραφείο, κυρίως το κεντρικό γραφείο κλιματολογίου Θεσσαλονίκη αλλά και της Καλαμαριάς, υπάλληλοι των οποίων πραγματικά έχουν δώσει τον καλύτερο σε αυτό το τελευταίο διάστημα για να βάλουμε σε τάξη το χάος που προηγήθηκε. Καταφέραμε να φτιάξουμε αρκετές πλατφόρμες οι οποίες βοηθούν και επαγγελματίες και πολίτες. Σύντομα, το παρουσιάζουμε για πρώτη φορά σήμερα, θα έχουν οι πολίτες τη δυνατότητα να έχουν τα ακίνητά τους στο wallet, στο GovGR wallet. Άρα όλη η πληροφορία ενός ακινήτου η οποία πρέπει να μοιραστεί με έναν συμβολογράφο, με έναν μηχανικό, με έναν επαγγελματία ο οποίος θα εξυπηρετήσει τον ιδιοκτήτη στις ενέργειες που πρέπει να κάνει για ένα ακίνητο, θα είναι με έναν απλό ψηφιακό τρόπο μέσα στο wallet. Παρουσιάζουμε τις νέες δυνατότητες που δίνει το maps.gov.gr τόσο για τους μηχανικούς όσο και για τον ίδιο τον πολίτη, ο οποίος για πρώτη φορά βλέπει οριοθετημένη την περιουσία του σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος ανεξαρτήτως της φάσης κλιματογράφησης. Παρουσιάζουμε επίσης για πρώτη φορά, το είχαμε προαναγγείλει, αλλά είναι η πρώτη φορά που το παρουσιάζουμε, τον νομικό έλεγχο με τεχνητή νοημοσύνη. Ένα εργαλείο το οποίο θα δώσει δυνατότητα στους προϊσταμένους και στους νομικούς ηγετές να κάνουν πολύ πιο γρήγορες διεκπαιρεώσεις εγγραπτέων πράξεων μέσα στο κλιματολόγιο και αναμένεται να αυξήσει την παραγωγικότητα. Θα παρουσιάσουμε επίσης στοιχεία για την αύξηση των ψηφιακών πράξεων. Η Θεσσαλονίκη αντιπροσωπεύει το 40% των υποβολών σε όλη τη χώρα του ψηφιακού φακέλου μεταβίβασης, δηλαδή του ακίνητα.gov.gr που δίνει πιστοποιητικό μεταγραφής μέσα σε μία ημέρα. 40% και λίγο περισσότερο έχει υποβληθεί από τη Θεσσαλονίκη. Και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω τους επαγγελματίες της πόλης οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό. Ανακοινώνουμε επίσης ένα βάουτσερ ενίσχυσης των συμβολιογράφων για ψηφιακό εξοπλισμό. Ανακοινώνουμε τα πρώτα 26 πλήρως ψηφιοποιημένα υποθηκοφυλακία σε όλη τη χώρα και ανακοινώνουμε και ημερομηνίες για Θεσσαλονίκη και Καλαμαριά για το αρχείο των υποθηκοφυλακίων, το οποίο και αυτό ψηφιοποιείται. Η Καλαμαριά θα είναι έτοιμη ολόκληρη μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Έρευνα πρώτου επίπεδου Θεσσαλονίκη θα έχουμε μέσα στον Ιούνιο. Όλες αυτές είναι αλλαγές οι οποίες αλλάζουν την ζωή των επαγγελματιών, διευκολύνουν τον πολίτη να μπορέσει να βγάλει άκρη με μια δύσκολη διαδικασία η οποία αφορά τη μεταβίβαση ακινήτου. Και προφανώς ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς. Δεν έχουμε τελειώσει το έργο μας. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Αλλά για πρώτη φορά είναι ορατό το φως στην άκρη του τούνελ. Μια απέτηση των συμβολιογράφων, των δικηγόρων και των προϊσταμένων και να μιλούν με την ίδια γλώσσα. Άρα λοιπόν παρουσιάζουμε το εγχειρίδιο ενιαίων κανόνων νομικού ελέγχου, κάτι το οποίο επιτρέπει στον κάθε πολίτη να μην αντιμετωπίζεται διαφορετικά από προϊσταμένους σε όλη τη χώρα. Και αυτή η πληροφορία η οποία είναι σε ένα πολυσέλιδο νομικό εγχειρίδιο απλοποιείται και μπαίνει σε έναν ψηφιακό βοηθό ξανά με τεχνητή νοημοσύνη στα πρότυπα του MyGov, του ψηφιακού βοηθού του GovGR, ο οποίος είναι και σήμερα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, το κλιματολόγιο.gr.